Λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος παραπονιέται ότι δεν χρησιμοποιώ χρώμα γιατί δεν έχω υλικά, σήμερα θα σας κάνω μία πολύ απλή τεχνική art journaling, πανεύκολη, που μπορείτε να την κάνετε μαζί με τα παιδιά. Και θα χρησιμοποιήσει μόνο τα βασικά χρώματα. Τα βασικά είναι το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε τριάδα του color wheel, αλλά σύμφωνα η επικρατέστερη θεωρία ακόμα αυτή τη στιγμή είναι ότι το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο βγάζουν όλα τα χρώματα του φάσματος. Οπότε με τρία απλά χρωματάκια σε οποιοδήποτε υλικό μπορείτε να κάνετε ό,τι μίξη θέλετε εσείς και να βγουν πάρα πάρα πολλά χρώματα. Δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, έχω την κασετίνα μου με τις ακουαρέλας. Είναι αυτή εδώ. Είναι pocket. Την κουβαλάω παντού μαζί. Είναι εύκολη. Νάτι. Είναι πανχρησιμοποιημένη, όπως βλέπετε, γιατί είναι βολική και μπορώ να την έχω παντού μαζί. Αυτά είναι χρώματα τα οποία ενεργοποιούνται με το νερό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω για να ξαναενεργοποιηθούν είναι παίρνω ένα mini mister και τα βρέχω. Όπως και αυτά που είναι από προηγούμενη φορά, ξαναχρησιμοποιούνται, δεν πετιέται τίποτα στην ακουαρέλα. Βάζω λοιπόν τα χρώματα μου εδώ και κάνω το εξής. Παίρνω, όπα έριξα νερά, ένα πινελάκι. Και φτιάχνω χρώμα. Να θα πάρω αυτό εδώ και θα φτιάξω μπλε. Παίρνω μπλε. Το θέλω να είναι έτσι αρκετούτσικο, αρκετά έντονο, οπότε θα βάλω αρκετή χρωστική. Εδώ. Θα πάρω λοιπόν το μπλε που έφτιαξα μόλις. Κάτσε να το βάλω λίγο νεράκι ακόμα. Έτσι. Και θα κάνω το εξής. Δείτε. Απλούστατο. Σε ένα πολύ καλό watercolor χαρτί. Απλό πράγμα. Λοιπόν, θα καθαρίσω το μπλε μου και θα φτιάξω ένα κίτρινο. Θα βάλω στο κίτρινο νερό. Εδώ, να έχει αρκετό νερό. Και όπως είναι το πινελάκι μου, σημεία-σημεία λοιπόν, ήδη έχει αρχίσει και βγαίνει πράσινο. Μία απόχρωση πράσινο, όχι. Διάφορες αποχρώσεις, αναλόγως που έχει πέσει και πώς έχει διαλυθεί. Δηλαδή πιο πολύ πράσινο, πιο πολύ κίτρινο, πιο πολύ μπλε. Πόσο το 100 είναι το κάθε χρώμα. Και αφού το κάνω και αυτό το πολύ ωραίο κίτρινο, θα πάρω κοκκινάκι. Μάλιστα θα πάρω αυτό το κόκκινο, που πορτοκαλίζει λίγο. Κάτσε να του βάλουμε και νερό. Εδώ. Και πάμε πάλι. Έχω φτιάξει χοντρές σταγόνες για να μπορείτε να το βλέπετε στο βίντεο. Το μέγεθος της σταγόνας είναι, εξαρτάται από δύο πράγματα. Δείτε, αυτό είναι ένα χοντρό πινέλο ακουαρέλας. Κρατάει πολύ νερό. Παίρνω ένα πιο μικρό συνθετικό πινέλο. Το βουτάω. Δείτε πόσο μικρότερη σταγόνα βγάζει. Το βλέπετε? Πάντα μπορείτε να παίξετε και με το μέγεθος, δηλαδή, της σταγονίτσας σας. Πιο μεγάλη, πιο μικρή, μεσαία. Να, τώρα κάνω μικρούτσικες σταγονίτσες με αυτό. Αν αυτό το κοπανίσω αντί με αυτό το πινέλο, με ένα πολύ πιο ελαφρύ, θα βγει άλλο μέγεθος σταγόνας πάλι. Μπορείτε να παίξετε λοιπόν με πολλά πράγματα, όπως βλέπετε. Αυτό τώρα προορίζεται να γίνει ένα δέντρο. Θα μπορούσε να γίνει
οτιδήποτε άλλο, ένας ελέφαντας, ένα λουλουδάκι, ένα φαντασία να έχετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε το ίδιο μέσα σε στένσιλ. Κολλήστε το στένσιλ κάτω και ρίξτε το χρώμα στο αρνητικό, στο κενό που μένει. Και θα σχηματιστεί ό,τι έχει το στένσιλ σας. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο να τραβήξει το χαρτί μου. Βλέπετε πόσα χρώματα έχει ήδη μέσα. Λαδιά, πράσινα, με κίτρινα, πορτοκαλιά. Πολλά, πολλά. Πολλές αποχρώσεις. Και έτσι όπως είναι, μπορώ και με λίγο νεράκι, λίγο, να το βοηθήσω σε σημεία-σημεία. Δείτε το. Σκέτο νερό ρίχνω. Δεν είναι τέλειο. Τέλειο όμως. Δεν θα του κάνω τίποτα άλλο. Ίσως λίγο εδώ μόνο, νερό. Και ξέρετε, αν το φοβάστε, μπορείτε να το κάνετε και με μαρκαδόρο νερού πολύ ελεγχόμενα. Αλλά το καλό σε αυτό είναι να πάρει όλα αυτά τα μυστήρια χρώματα. Δείτε χρώματα που έχει πάρει. Που παίρνει από μόνο του. Θα το αφήσω να στεγνώσει έτσι. Και θα δείτε τι θα κάνει. Λοιπόν, και επειδή βαριόμουν να περιμένω, όσο περιμένουμε, θα παίξουμε με κάτι άλλο. Λοιπόν, κάτσε να δεις. Θα φτιάξω εδώ μία καρδούλα. Με σκέτο νερό. Καλά, την πινέλο μου κάτι είχε από πριν, αλλά τέλος πάντων ουσιαστικά σκέτο νερό είναι. Και θα τη γεμίσω νερό. Θέλω να πάει παντού σχεδόν νερό. Αλλά ας αφήσει και τίποτα. Λοιπόν. Και θα βάλω χρώμα. Τέλεια. Δείτε, το χρώμα πηγαίνει μόνο εκεί που έχει νερό. Δεν φεύγει παρά έξω. Δεν το κάνω εγώ αυτό, το κάνει το χρώμα μόνο του. Το κάνει η ακουαρέλα μόνο της ουσιαστικά. Το βλέπετε, εδώ ας πούμε στο κενό δεν υπήρχε νερό, οπότε το χρώμα δεν πάει. Θα βάλω και λίγο κίτρινο, από αυτό που είχαμε φτιάξει πριν. Και θα κάνω τώρα το εξής, ακούστε να δείτε. Θα πάρω ένα λεπτό πινελάκι, καλά αυτό κάτι είχε μέσα, το βάζω. Θα τραβήξω 1-2 γραμμούλες, εκεί που τις θέλω. Και, κάτσα βάλω λίγο κίτρινο ακόμα για να έχει χρώμα. Έτσι. Okay. Προσέξτε, με ένα καλαμάκι που έκλειψε από τον καφέ του άντρα μου. Τέλεια. Λοιπόν, και θα το βοηθήσω λίγο με λίγο χρώμα ακόμα. Το βλέπετε ότι πάει το χρώμα μόνο που υπάρχει νερό. Όπου δεν είχε νερό από πριν, κάνει δηλαδή μονοπατάκια το χρώμα εκεί που έχει νερό. Κάτσε να βάλουμε και λίγο κόκκινο.
Τώρα το χαρτί μου είναι λίγο ζαβό, αλλά δεν πειράζει. Είναι scrap χαρτιά αυτά, αλλά είναι καλό watercolor χαρτί, αυτά είναι το zoom. Ξέρετε τι γίνεται, κυλάει και λιμνάζει εδώ, γιατί δεν ήταν ίσια τα χαρτιά από την αρχή. Οπα, φτιάξαμε πορτοκαλί εδώ. Αλλά δεν μας πειράζει, γιατί... κουνώντας το... δείτε τι κάνουμε. Έχουμε κάνει λοιπόν μια πολύ μυστήρια καρδούλα, η οποία και αυτή περιμένουμε να στεγνώσει. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο καλός μου, οπότε... μάλλον θα είναι μέρος του δώρου του. Εδώ λοιπόν, ο σκοπός είναι να κάνουμε ένα δέντρο. Κάτσε να φέρουμε τα ink pens μου, που είναι, είναι αυτά. Είναι τα μολύβια αυτά που γίνονται μελάνι. We'll be right back.